Θέλω να δούμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα για να καταλάβετε τι συμβαίνει με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, που αυτή τη στιγμή αποτελούν έναν πραγματικό πονοκέφαλο για τον μέσο οικογενειακό προϋπολογισμό. Πάμε να δούμε τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας επιχείρησης και θα δείτε τι ακριβώς συμβαίνει από μήνα σε μήνα. Έχουμε σύνολο τρέχοντος λογαριασμού που έληξε στις 31 του 2022 για ένα μόλις μήνα 24.642,60 ευρώ. Είναι μια μικρή περιουσία λογαριασμός μέσα σε ένα μήνα. Πάμε να δούμε τις κιλοβατόρες σε αυτόν τον λογαριασμό που είναι από, για ένα ολόκληρο μήνα 26.440 κιλοβατόρες. Πάμε να συγκρίνουμε αυτόν τον λογαριασμό με έναν προηγούμενο λογαριασμό. Η ίδια επιχείρηση κατέβαλε για ηλεκτρικό ρεύμα 6.503,36 ευρώ. Πάμε να δούμε τις κιλοβατόρες εδώ, γιατί εδώ είναι όλο το μυστικό. Και οι κιλοβατόρες είναι 23.271. Δηλαδή, για μία διαφορά της τάξης των 3.169 κιλοβατόρων, η συγκεκριμένη επιχείρηση εκλήθη από τον ένα μήνα στον άλλο να πληρώσει 4 φορές πάνω τον προηγούμενο λογαριασμό. Πάμε να δούμε και έναν τρίτο λογαριασμό και μετά θα δούμε τα συγκριτικά. Τρίτος λογαριασμός λίγο νωρίτερα, 8.261,31 ευρώ. Επίσης ο αριθμός στις κιλοβατόρες δεν έχει διαφοροποιηθεί. Και πάμε να δούμε ένα συγκριτικό. Από 1η-8ου του 2022 μέχρι 1η-9ου του 2022 η επιχείρηση αυτή κατέβαλε 24.642,60 ευρώ. Από 1η-5ου του 2022 ως 1η-6ου του 2022 6.503,36 ευρώ. Και από 1η-3ου ως 1η-4ου 8.261,31 ευρώ. Και σας λέω ότι τετραπλασιάστηκε ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος για μία διαφορά στις κιλοβατόρες 3.169 και μιλάμε για μία μεγάλη επιχείρηση. Αντίστοιχη είναι η αύξηση ανάλογα με τη δυναμική και ενός νοικοκυριού. Δηλαδή, ένας λογαριασμός που τον ένα μήνα ήταν 150 ευρώ, τον αμέσως επόμενο μήνα πήγαινε 500, 600, αλλά έχουμε και περιπτώσεις 700 και 800 ευρώ. Πάμε να δούμε έναν ακόμα πίνακα που έχει να κάνει, κύριε Λεκάκη, και εδώ θέλω τη βοήθειά σας, 2.244,38 ευρώ. Αυτός είναι ένας συνολικός λογαριασμός μιας επιχείρησης, σωστά? Ναι. Πείτε μας για ποιο μήνα είναι αυτός ο λογαριασμός. Είναι ο έκτος, είναι το ένατος του 21. Ένατος του 21. Πάμε να δούμε τον αμέσως επόμενο λογαριασμό. Εδώ βλέπουμε την ίδια επιχείρηση να καταβάλει ένα χρόνο μετά 3.692,94 ευρώ. Μία αύξηση της τάξης του 40%. Βεβαίως. Αυτή είναι η πραγματικότητα που σκιαγραφεί στον δικό σας χώρο, κύριε Λεκάκη. Και βεβαίως. Κάθομαι ξανά για να τα πούμε αναλυτικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Δασκαλάκη. Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πάνω από 35 καβεά, δυστυχώς η επιδότηση που λαμβάνουν από την πλευρά της κυβέρνησης είναι μηδαμινή. Είδατε ότι έχει και μια επιδότηση 1.200 ευρώ ο λογαριασμός. Αυτός ο οποίος είναι ο τελευταίος, ο επόμενος θα έρθει αύριο. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω, θα ίσως αν κάναμε την εκπομπή αύριο, να μην ήμασταν εδώ, να ήμασταν στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό. Με εγκεφαλικό. Το πιο πιθανό είναι αυτό δηλαδή, γιατί έχει μειωθεί η επιδότηση στις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πάνω από 35 καβεά. Το ανακοίνωσε και ο ίδιος υπουργός. Και σε γενικότερες γραμμές, σχεδόν στην πλειοψηφία τους, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται έχουν αυτό το ίδιο πρόβλημα. Καθημερινά τηλεφωνήματα από τους συναδέλφους επαγγελματίες, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς που έρχονται και ζητούν πώς θα μεσολαβήσουμε στους παρόχους ή στη ΔΕΗ, προκειμένου να έχουν μια ευνοϊκή ρύθμιση για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Και η πρότασή μας είναι ότι αν δεν μπορούν να πληρώσουν τον λογαριασμό, φανταστείτε πώς τον επόμενο μήνα με ρυθμισμένους λογαριασμούς θα μπορέσουν να πληρώσουν τον τρέχον λογαριασμό, ο οποίος και ο επόμενος λογαριασμός θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Κύριε Χλαδιανάκη, λοιπόν, στα νοικοκυριά, σε μια τρίτεκνη οικογένεια, ποια είναι η διαφοροποίηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από τον ένα μήνα στον άλλο? Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Κλάδο, τετραμελής οικογένεια, 40% πάνω ο λογαριασμός του ρεύματος, 30% πάνω ο λογαριασμός του νερού. Είναι δεδομένο ότι οι αυξήσεις είναι τεράστιες. Το να αναφερθούμε σε ποσοστά, θεωρώ ότι
θα ήταν προτιμότερο να πούμε το πώς βιώνει η οικογένεια καθημερινά. Όχι, έχει σημασία, ξέρετε, γιατί πολλές φορές οι αριθμοί, κυρία Χλαδιανάκη, είναι μια πραγματικότητα σκληρή που αποτυπώνει αυτό ακριβώς που θέλετε να πείτε. Ναι, συμφωνώ μαζί σας, απλά τα ποσοστά είναι περίπου διαστρωματικά τα ίδια. Mm-hmm. Δεν αλλάζουν. Η οικογένεια δηλαδή, είναι να σας οικογένεια. Ρωτήσω κάτι προσωπικό. Ναι. Ο δικός σας λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, πόσο διαφοροποίηση είχε από τον ένα μήνα στον άλλο? Αυτό που είπατε, περίπου γύρω στο 40% είδα εγώ μια αύξηση, αλλά αυτό εξαρτάται. Mm-hmm. Τι καταναλώσεις κάνεις, τι δουλεύεις το μήνα αυτό. Άλλο είναι η επιχείρηση η οποία δουλεύει με τα μηχανήματα, mm-hmm. το 8ωρο κτλ. Και άλλο το σπίτι. Εγώ θέλω όμως να μπούμε και, αν μου επιτρέπετε, να πω ότι θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε το 27% περίπου της κατανάλωσης του σπιτιού αν είχαμε ένα κράτος το οποίο πραγματικά προγραμμάτιζε και λέει το εξής: αντικατάσταση ειδικά όλων των θερμοσύφωνων στα σπίτια mm-hmm. που υπάρχουν. Αλλά πρέπει να επιδοτήσει, να βάλουν όλοι οι ηλιακούς, να εκμεταλλευτούμε σε κάθε περίπτωση τον αέρα και τον ήλιο που είναι άπλετο σε εμάς και να μην έχουμε στοιχεία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, το θέμα της διαχείρισης και πώς θα ανασάνουν τα νοικοκυριά. Να μην έχουμε αυτή τη στιγμή την Αγγλία πρώτη σε αιωλική ενέργεια, να μην έχουμε τη Γερμανία πρώτη σε ηλιακή ενέργεια. Εμείς έχουμε και ήλιο και αέριδες. Έχουμε τόσα νησιά και έχουμε τα νησιά και δουλεύουν με πετρέλαιο, έτσι. Απαράδεκτο πράγμα. Αλλά εγώ θα ανατρέξω στο παρελθόν πριν από 30-40 χρόνια. Ένας πρωθυπουργός και συγκεκριμένα ο έμνηστος Ανδρέας ο Παπανδρέου είπε πόντιση καλωδίων από την Πελοπόννησο να κατέβουν στην Κρήτη. Δεν έγινε ποτέ. Την κάνανε τελευταία και είδαμε θεαματικά αποτελέσματα. Αν αύριο το πρωί δηλαδή, για να μην μπαίνουμε συνέχεια στη μιζέρια και να πάμε λίγο στο αισιόδοξο, αν αύριο απελευθερωθούν τα θέματα αυτά της ενέργειας, mm-hmm. νομίζω ότι θα δούμε μια άλλη εικόνα στην Ελλάδα. Μπροστά μου έχω τους λογαριασμούς. Είναι ο λογαριασμός, όπως είπε η κυρία Μακάκη, τώρα κοντά μου. Είναι ο λογαριασμός του νερού. Πλήρωνα 40 ευρώ, τώρα έχει έρθει 67. 27 ευρώ αμέσως απάνω. Ήρθε το ρεύμα. Όπως είπε, πλήρωνα 120 έναντι, γιατί ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι τετράμινο. Έρχεται πρώτα το έναντι και μετά ο εκαθαριστικός από 4 μήνες. Το έναντι ήταν παλιά 120, τώρα πήρε 220. Ήταν η εκαθάριση 220, τώρα θα περιμένω ότι θα έρθει γύρω στα 350 με 370. Βλέπετε λοιπόν αμέσως τις διαφορές και τι λέμε τώρα με τη γυναίκα μου. Συζητάμε προετοιμασία του χειμώνα. Ποιος είναι η προετοιμασία του χειμώνα? Η θέρμανση. Έχω πετρέλαιο. Άρα πρέπει να περικόψω. Από διάφορα σημεία να μαζέψουμε, να ζεσταθούμε. Γιατί κακά τα ψέματα, η θέρμανση του πετρελαίου είναι υγιεινή μέσα στο σπίτι, πιο ελεύθερα. Ένα παράδειγμα που σου φέρω εγώ είναι ότι σε σχέση με πέρυσι είχα μηνιαίο λογαριασμό γύρω στα 2 με 2.300 και φέτος μου έρχεται γύρω στα 6.000 το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα λεφτά είναι πάρα πολλά για την ενέργεια και το ρεύμα είναι μόνο αυτό. Το ίδιο επίσης ισχύει και για το υγραέριο, το οποίο έχει πάρει και αυτό πάνω από 50% αύξηση. Οπότε είναι και αυτό κάτι... Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μέσα σε ένα μήνα τριπλασιασμό του ποσού του ρεύματος. Αλλά αγωναδρόμου και το καλοκαίρι, γιατί φαντάζομαι ότι κάνατε πραγματικά αγωναδρόμου για να συγκρατήσετε τις τιμές χαμηλά. Γιατί ένας τιμοκατάλογος, αν εκτοξευθεί η τιμή του, δεν θα έχετε και πελάτες, έτσι δεν είναι? Εμείς, για παράδειγμα, κάναμε μια αύξηση στην αρχή της σεζόν γύρω στο 10 με 15%, αλλά δεν φτάνει. Δηλαδή τώρα που θα κάνουμε ταμείο, γιατί κλείνουμε τέλος του Οκτώβρη, καταλαβαίνετε ότι ενώ τα έσοδα είναι αρκετά, αλλά επίσης αρκετά είναι και τα έξοδα. Οπότε στο τέλος της σεζόν τα λεφτά που θα μας έχουν μείνει σχέση με πέρυσι θα είναι αρκετά λιγότερα. Και επίσης θα είναι αρκετά λιγότερα και μέχρι να περάσει και ο χειμώνας, γιατί και η ζωή το χειμώνα θα είναι πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο ακριβή. Μάλιστα. Εκεί ακριβώς ήθελα να σταθώ, Μάνο, κυρίες και κύριοι, mm-hmm. Στο γεγονός ότι θα ξαναέρθω δίπλα σε εσάς, κύριε Κλαψινέ, στο γεγονός ότι το χειμώνα, εμείς εδώ στο Ρέθυμνο, θα μείνουμε αυτό που λέμε εμείς και εμείς. Έχουμε τους φοιτητές μας, έχουμε και άλλους επαγγελματικούς κλάδους, όμως δεν θα έχουμε τους αλλοδαπούς επισκέπτες και κυρίως τους ανθρώπους με το χοντρό πορτοφόλι που ευτυχώς είδαμε φέτος και σώζουν κάπως την κατάσταση. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μαθιουδάκη.
Οι φοιτητές είναι μια ιστορία όμορφη η οποία κράτησε μέχρι πριν τον κορονοϊό. Από εδώ και μπρος όλοι οι φοιτητές ορίζονται. Όλοι οι φοιτητές ζουν και βιώνουν και αυτοί και οι γονείς τους τα ίδια πράγματα που βιώνουμε και εμείς καθημερινά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν ξόδευαν οι φοιτητές στο Ρέθινο ένα ποσό, τώρα είναι αναγκασμένοι να το μειώσουν στο ίμιση και ακόμα λιγότερο. Ωρα, ως τρίτεκνη μητέρα, θέλω να μας περιγράψετε λίγο την καθημερινότητά σας. Δουλεύετε, όπως μας είπε η Γεωργία, σε δύο δουλειές. Έχετε τρία παιδιά, τον σύζυγό σας και ένα εγγονάκι. Πείτε μας λίγο ποια είναι η καθημερινότητα μιας τρίτεκνης εργαζόμενης μητέρας και γιαγιάς. Και είστε και πολύ νέα γιαγιά. Η καθημερινότητά μου... Ναι, ευχαριστώ. Καλά. Η καθημερινότητά μου είναι να ξυπνάω το πρωί στις 5, να κάνω κάποιες προετοιμασίες στο σπίτι, γιατί με το να λείψω όλη μέρα δεν γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει. Φεύγω, πάω στην πρώτη μου δουλειά 7 η ώρα το πρωί. Σχολάω στη μία. Μετά φεύγω από εκεί και πάω σε μια άλλη δουλειά και τελειώνω το βράδυ στις 9.30. Θέλετε να μας πείτε, εφόσον το θέλετε, τι δουλειά, ποια είναι η δουλειά σας, οι δύο δουλειές σας? Είμαι ιδιωτική υπάλληλος, σε δύο οικογένειες δουλεύω. Σε δύο οικογένειες. Και την ίδια στιγμή, πέρα από τους δύο μαθητές, έχετε και έναν φοιτητή. Θα μου πείτε, είστε τυχεροί που το παιδί σας πέρασε στο Ηράκλειο. Όμως σε κάθε περίπτωση, ναι, ευτυχώς, τα ευτυχώς. Πράγματα για μία μητέρα που έχει δύο μαθητές και έναν φοιτητή, πώς είναι σήμερα? Όχι μαθητές, η μεγάλη μου κόρη είναι... Α, έχετε παιδί, συγγνώμη. Ναι, σωστά, ναι. Δικό μου λάθος. Ο μικρός είναι μόνο φοιτητής. Ναι. Έχετε όλη την γκάμα της κοινωνικής πραγματικότητας. Ναι, όλης. Ναι. Κοιτάξτε, ο μικρός εξ αρχής ήθελε το παιδί να περάσει αυτή τη σχολή. Δόξα τω Θεώ τα κατάφερε. Είναι μια ανακούφιση που πέρασε εδώ, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ τι άλλο θα έκανα για να το βοηθήσω να περάσει σε μια άλλη πόλη, σε ένα άλλο μέρος.